Καλέσαμε και τον ευχαριστούμε που ανταποκρίθηκε αμέσως τον επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Κινήματος Αλλαγής, τον κύριο Μιχάλη Καδρίνη, που έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Καλό μεσημέρι, κύριε Καδρίνη. Καλό μεσημέρι, κύριε Χιώτη, κύριε Παπαδόπουλε, και χρόνια πολλά και για τις ημέρες. Ευχαριστούμε πολύ. Αν και τι χρόνια πολλά, με τέτοιους λογαριασμούς ρεύματος ο κόσμος. Εντάξει. Αν στρώσει το πράγμα, θα είναι μια ωραία ανάμνηση. Αλλά θα δούμε αν θα στρώσει. Αυτό. Αλλά μισό λεπτό τώρα, γιατί έχουμε είναι μια διαφωνία. Ζητούμενο και ζητούμενο. Έχουμε μια διαφωνία με τον Νότι, διότι το περιεχόμενο της τροπολογίας που καταθέτεται σήμερα στη Βουλή, κανείς δεν μπορεί να πει ότι είναι αρνητικό. Είναι κάτι το θετικό. Αλλά, λέω εγώ, γιατί ο Νότης δεν το λέει, γιατί σήμερα την τροπολογία και όχι αύριο, αφού θα είχατε δει και την πρόταση της κυβέρνησης, ένα το κρατούμενο. Τα λέω όλα μαζί για να τα απαντήσετε. Και δεύτερον, εσείς λέτε όσο και να είναι το ρεύμα, ο καταναλωτής να πληρώνει 10% και το υπόλοιπο να το πληρώνει το κράτος, ο πάροχος, ο οποιοσδήποτε. Αυτό έχει ένα τεράστιο κόστος. Έχετε υπολογίσει πόσο είναι αυτό? Θα σας πω, εμείς καταθέσαμε μια νομοθετική ρύθμιση σε ένα θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολλούς μήνες στην ελληνική κοινωνία. Δυστυχώς, τελευταίο τετράμινο δεν την απασχολεί απλώς. Τη βασανίζει, γιατί έχουν έρθει δυσθεώρατοι λογαριασμοί, οι οποίοι δεν μπορούν να πληρωθούν. Και η νομοθετική ρύθμιση, την οποία εμείς έχουμε προαναγγείλει και την οποία καταθέσαμε πριν από λίγο, έχει ουσιαστικά τρία σκέλη. Το ένα σκέλος είναι ότι για το χρέος που έχει συσσωρευτεί μέχρι σήμερα, γιατί ξέρετε είναι χιλιάδες οι καταναλωτές οι οποίοι δεν μπορούν να το πληρώσουν. Δεν μπορούν να πληρώσουν. Και τι λέμε, να δοθεί δυνατότητα να απλωθεί αυτό το χρέος σε 240 δόσεις. Άρα μικρές μηνιαίες δόσεις, γιατί καταλαβαίνετε ότι αν έρθει μια εταιρεία και πει πλήρωσέ μου το χρέος σου σε 12 ή σε 24 δόσεις, και πρέπει να είναι και ο κυριό να πληρώσει. Και αυτό τώρα δεν είναι υπερβολικό. Τώρα, συγγνώμη που σας διακόπτω. 240 δόσεις σημαίνει ότι θα το πληρώσει σε 20 χρόνια. Να σας πω, δηλαδή 240, αυτό να σας πω γιατί το λέμε όμως. Το λέμε γιατί υπάρχει ήδη στον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμιση οφειλών που έχει ψηφίσει η κυβέρνηση. Δηλαδή αυτή η δυνατότητα για ιδιωτικό χρέος υπάρχει ήδη έως 240 δόσεις. Το θέμα είναι να απλωθούν οι δόσεις, να πληρώνει ο κόσμος μικρό ποσό το μήνα, γιατί όταν πρέπει να πληρώσει μεγάλο ποσό με την απειλή διακοπής του ρεύματος, καταλαβαίνετε ότι δημιουργείται κοινωνικό ζήτημα. Δεύτερον, λέμε αυτό που έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό για το πλαφόν στο λιανική. Εμείς λοιπόν το μετατρέπουμε νομοθετικά και λέμε μέχρι 10% παραπάνω σε σχέση με αυτό που πλήρωνε την 1η-5η του 2021. Αυτό λοιπόν είναι πολύ συγκεκριμένο. Ο κόσμος δεν μπορεί να πληρώνει ο καταναλωτής παραπάνω από 10% από ό,τι πλήρωνε σε σχέση με ένα χρόνο πριν. Ναι, καλά, αυτό εξαρτάται από τα οικονομικά του κράτη. Μισό λεπτό. Από την 1η-5η του 2021 μέχρι σήμερα, οι λογαριασμοί του ρεύματος έχουν ανέβει 200 και 300%. Αν πληρώνει ο καταναλωτής το 10, το υπόλοιπο 190 ή 290, ποιος θα το πληρώσει? Κοιτάξτε, η μέση αύξηση του ρεύματος, αν δεν κάνω λάθος, είναι κοντά στο 75%. Πώς είναι, αφού έρχονται οι λογαριασμοί, τα βλέπουμε στις τηλεοράσεις, τα ρεπορτάζ. Λέει, πλήρωνα 200 και πληρώνω 600, 1000. Μπαίνει περιβόητη ρήτρα αναπροσαρμογής μέσα που το κάνει και το εκτοξεύει. Και λέμε λοιπόν εμείς ότι από εδώ και πέρα θα μπει ένα πλαφόν για το διάστημα εκτάκτου ανάγκης. Και αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Λέμε μέχρι το τέλος του 2022 να ισχύσει αυτό. Και ταυτόχρονα οι προμηθευτές, οι οποίοι προφανώς θα υποστούν ζημία, να μπορούν να πληρώσουν έως 50% μέσα από στήριξη τη διαφορά αυτή, η οποία η διαφορά δεν είναι τόσο μεγάλη όσο μια πρώτη ματιά μπορεί να υπολογίσει. Είναι όμως σημαντική για τον καταναλωτή, γιατί φοβόμαστε και εκτιμούμε ότι οποιαδήποτε παρέμβαση επιχειρηθεί στη χοντρική έχει σοβαρό κίνδυνο να μην περάσει. Ωραία, και ρωτώ, το υπόλοιπο ποιος θα το πληρώνει? Την υπόλοιπη αξία ποιος θα την πληρώνει? Ούτως ή άλλως, κύριε Χιώτη, το ποσό το οποίο από τουλάχιστον έχει βγει και έχει διαρρεύσει από την κυβέρνηση ότι θα αφορά την επιδότηση και τη στήριξη των λογαριασμών ρεύματος, είτε είναι προϋπολογισμός είτε από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, υπερβαίνει τα 5 δις. Άρα υπάρχει. Μα δεν φτάνουν τα 5 δις με την πρόταση που κάνετε. Πώς δεν φτάνουν? Δεν φτάνουν, κύριε Γιάννη. Αλλά τώρα δεν το ξέρετε εσύ. Ούτε κανένα δεν το ξέρει. Όχι, έχω ακούσει τα οικονομικά στοιχεία, ρε συνόμου. Πάντα στο 10% φαίνεται πολύ λίγο που λέτε. Αυτό θέλει να πει ο Βασίλης, αντιλαμβάνομαι. Αυτό λέω. Και δηλαδή, επειδή ακριβώς δεν ξέρετε το λογιστήριο του κράτους. Να λέγατε 30%. Κύριε Παπαδόπουλος, κύριε Χιώτη, να σας πω κάτι. Το 10% φαίνεται πολύ λίγο, προσέξτε λίγο. Σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις που ήδη έχουν εδώ και 8 μήνες πληρώσει λογαριασμούς πολύ ψηλότερους, στην ουσία δεν τους έχουν πληρώσει. Τους οφείλουν, τους χρωστούν. Υπάρχει απειλή διακοπής του ρεύματος για υπερβολικές χρεώσεις. Κάποια στιγμή νομίζω ότι και οι προμηθευτές ενέργειας θα πρέπει και αυτοί να συμβάλλουν
βάλουν στην ενεργειακή κρίση. Δεν μπορεί να ναι, πληρώνουν. Αλλά με βάση τα οικονομικά του κράτους λέμε. Πρέπει να κοιτούμε τα πόσα λεφτά έχει το κράτος και εσείς μετά να αποφασίσουμε το ποσοστό. Έχετε κοστολογήσει, γιατί έτσι μετράμε την υπεύθυνη αντιπολίτευση. Έχετε κοστολογήσει η πρότασή σας αυτή τι διαθέσιμα χρήματα θα χρειαστεί για να εφαρμοστεί. Πάντως δεν είναι μεγαλύτερο από το ποσό το οποίο έχει ακουστεί μέχρι σήμερα ότι θα δοθεί από τις εξαγγελίες της κυβέρνησης, τις οποίες, ηρίστε με παρόντο, θέλω να σχολιάσω ότι ακούμε εδώ και 35 μέρες για εξαγγελίες και παρεμβάσεις στην αγορά ενέργειας, ότι θα έχουμε ανακουφιστικά μέτρα τα οποία θα μετράσουν τις επιπτώσεις. Όλοι πέρασαν τις γιορτές του Πάσχα λαμβάνοντας αυτούς τους εξωφρενικούς λογαριασμούς. Αυτή τη στιγμή, όλοι, εγώ είμαι πολίτες που μιλάω αυτές τις μέρες, μου λένε τώρα μόλις πήγα να κάνω ρύθμιση. Προσπαθούν όλοι να αποτρέψουν τη διακοπή. Πράγματι έτσι είναι. Και πράγματι. Γιατί όσο περνάει ο καιρός και δεν εφαρμόζεται μία απόφαση, γιατί ο Πρωθυπουργός, η κυβέρνηση για ένα μεγάλο διάστημα υιοθέτησαν μια πολιτική που έλεγαν ναι, περίμενε αλλά την Ευρώπη να αποφασίσει. Σήμερα την καταθέτει, θα μιλήσει ναι, ο Πρωθυπουργός. Πέρασαν όμως και 40 μέρες από τις 25 Μαρτίου. Θυμάστε, έγινε σύνοδος κορυφής όταν η Ισπανία και η Πορτογαλία πήραν την απόφαση για το πλαφόν στη Χοντρική. Τότε υπήρχε η στρατηγική αντικυβέρνηση ότι περιμένουμε την Ευρώπη να αποφασίσει. Ξέρετε γιατί σας το ρωτάω. Είναι ευχάριστο το γεγονός ότι αποφασίζει να παρέμβει η κυβέρνηση. Έχουμε μέσω διαρροών δει κάποια στοιχεία παρεμβάσεων τα οποία. Προφανώς αρκετά από αυτά είναι θετικά, όμως δεν βλέπουμε πλαφόν στη Λιανική, το οποίο για μας είναι σημαντικό για να το νιώσει και ο πολίτης καταναλωτής. Το ακούμε. Είναι θετική έτσι κι αλλιώς και η δική σας πρόταση. Απλώς για να τα λέμε τα πράγματα σωστά, πρώτον, πρέπει να είναι κοστολογημένη η κάθε πρόταση που κατατίθεται, να μην είναι στον αέρα. Και δεύτερον, η απορία μου είναι τα θετικά σημεία της πρότασης της κυβέρνησης. Το κοινάλ θα τα υπερψηφίσει ή θα μπείτε στη λογική ή κάνεις δεκτό το δικό μας ή καταψηφίζουμε. Κοιτάξτε, στην πολιτική πάντα πρέπει να επιχειρείται μια σύνθεση προς όφελος των πολιτών και των καταναλωτών. Εμείς δεν έχουμε διστάσει και το ξέρετε πολύ καλά και τα μέτρα τα οποία έφερε η κυβέρνηση πριν τις μέχρι τώρα πράγματι. Τα στηρίξαμε. Παρά το γεγονός ότι είχαμε μια διαφορετική αντίληψη σε σχέση με τα μέτρα επιχείρησης, λέγαμε μείωση του ΦΠΑ ή λέγαμε να υπάρχει ένα νέο ΕΚΑΣ το οποίο το είχαμε κοστολογήσει, θυμάστε, περίπου στα 680 εκατομμύρια. Η κυβέρνηση το έκανε εφάπαξ μόνο για το Πάσχα. Θετικό ήταν όμως αυτό, το ψηφίσαμε. Ναι. Και τα άλλα μέτρα. Εμείς τώρα θα το ψηφίσετε. Εμείς να δούμε καταρχάς ποια θα είναι τα μέτρα. Δεν μπορούμε να πούμε από τώρα θα ψηφίσουμε. Από τις διαρροές που βλέπετε. Τώρα είναι με τις διαρροές σίγουρο, όμως, είναι σίγουρο ότι αν τα μέτρα κινούνται στην πράξη, στην ανακούφιση των συμπολιτών μας, εμείς θα είμαστε θετικοί γιατί και εμάς μας ενδιαφέρει να υπάρχει ανακούφιση συμπολιτών. Θεωρούμε όμως, και το λέω αυτό γιατί νομίζω ότι είναι μια σημαντική διαφορά, ότι αν δεν υπάρξει μέτρο για πλαφόν στη λιανική τιμή του ρεύματος, όλες οι άλλες εξαγγελίες, όπως θυμάστε και εσείς ένα μήνα πριν για τη φορολόγηση των υπερκερδών των επιχειρήσεων, ακόμα περιμένουμε το πόρισμα από τη ΡΑΕ και δεν ξέρω αν έχουμε και χρόνο να περιμένουμε να βγει το πόρισμα της ΡΑΕ για το αν οι εταιρείες ενέργειας είχαν υπερκέρδη. Έχουμε λοιπόν ακούσει πάρα πολλά, τα οποία όμως οι καταναλωτές. Μπερδεύονται οι καταναλωτές. Συμφωνώ μαζί σας απόλυτα. Δεν τα αντιλαμβάνονται. Ναι. Και αυτό είναι το σημαντικό. Πάμε τώρα παρακάτω. Τώρα την Κυριακή τι ψηφίζετε. Ψηφίζουμε για το όνομά μας, ψηφίζουμε για τους συνέδρους και για τις οργανώσεις μας σε δημοτικό και περιφερειακό επίπεδο. Ποιοι μπορεί να μετάσχουν για να ψηφίσουν. Κοιτάξτε, είναι μια ανοιχτή διαδικασία. Σας θυμίζω το ΠΑΣΟΚ είναι η πρώτη παράταξη που άνοιξε αυτές τις διαδικασίες εδώ και σχεδόν 18-20 χρόνια. Άρα όσοι ήταν μέλη. Μέλη και φίλοι. Μέλη τη εκλογή του Δεκεμβρίου και όσοι έρθουν την Κυριακή και γραφτούν μέλη. Α, οι φίλοι λοιπόν δεν είναι. Μόνο τα μέλη. Όχι, πρέπει να γραφτούν μέλη. Και οι φίλοι πρέπει να διορθώσουν και να γίνουν μέλη για να μπορέσουν να ψηφίσουν σε αυτές τις εκλογές. Είναι μια διαδικασία κομματική, πολιτική όμως, γιατί για μας η μεγάλη συμμετοχή δεν είναι αναγκαστική. Και ποιο είναι το όνομα που προτείνετε τελικά για την παράταξη. Και αυτό θα περιμένετε λίγες ώρες να το δείτε. Θα έχουμε αρκετές επιλογές έτσι στο κόσμο. Α, είναι και άλλες επιλογές. Με δημοκρατικό τρόπο να αποφασίσει για το πώς θέλει να ονομάζεται η παράταξη. ΠΑΣΟΚ θέλει, τι το ρωτάτε, σας το πω εγώ. Και με ποιον στις επόμενες εκλογές. Έχω καταλάβει ότι ΠΑΣΟΚ δεν θέλετε διότι θα πρέπει να πληρώσετε. Αλλά κάτι πρέπει να κάνει και το κίνημα. Κύριε Βαδόπουλε, εμείς πληρώνουμε να ξέρετε. Πέστε το αυτό, γιατί ο κόσμος διαβάζοντας τα social media, εγώ κατάλαβα ότι δεν πληρώνει τίποτα το ΠΑΣΟΚ. Δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα όνομα που μιλάει στην ψυχή και στην καρδιά όχι μόνο των σημερινών ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ και του Κινήματος Αλλαγής, αλλά εκατομμυρίων πολιτών. Έχουμε μετεξελιχθεί σε κίνημα αλλαγής. Θα υπάρχουν αρκετές επιλογές και θεωρώ ότι οι πολίτες θα δώσουν το στίγμα και θα το δώσουν νομίζω με εμφαντικό τρόπο. Δηλαδή, εμείς τους καλούμε να συμμετάσχουν γιατί θέλουμε
αυτές τις αποφάσεις και τις πολιτικές αποφάσεις να έχουμε συμμέτοχους τους φίλους, τα μέλη, τους πολίτες που έχουν αποφασίσει να συνταχθούν και να στηρίξουν. Ναι, δηλαδή έχετε βάλει ένα πρόγραμμα στο οποίο θα πληρώσετε όλα αυτά που χρωστάει το ΠΑΣΟΚ από τις επιχορηγήσεις που είχε πάρει. Πληρώνει ένα κομμάτι κάθε μήνα το ΠΑΣΟΚ. Έχουμε ρυθμίσει τα δάνεια. Αν πληρώνουμε. Εντάξει. Αυτό είναι να το λέτε, γιατί ξέρετε εδώ πέρα όλοι σπέβδουν να πούνε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν μπαίνει το όνομα ΠΑΣΟΚ, γιατί θα πρέπει να πληρώσει. Ενώ τώρα δεν πληρώνει. Όχι, αυτό λένε. Δεν ισχύει αυτό. Εμείς έχουμε ρυθμίσει τα δάνειά μας κανονικά. Αυτό είναι βέβαια αιματηρό για εμάς, γιατί το 95% και πλέον της χρηματοδότησης πηγαίνει στην αποπληρωμή των χρεών. Όμως έχουμε μπει σε διαδικασία αυτή και προχωρούμε ατενίζοντας με αισιοδοξία το μέλλον. Και βεβαίως γι' αυτό θέλουμε τους πολίτες την Κυριακή. Πάντως, κύριε... να έρθουν και να δώσουν ένα ηχηρό μήνυμα απέναντι σε αυτό που στείνεται πάλι, που προσπαθεί μια αντίθεση μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ. Πάντως, κύριε Κατρίνη, αν μου επιτρέπετε μια παρατήρηση, είτε ΠΑΣΟΚ Δημοκρατική Συμπαράταξη το πείτε, είτε ΠΑΣΟΚ Συνεργασία Προοδευτικών Δυνάμεων το πείτε, δεν ξέρω πώς, ΠΑΣΟΚ θα το λέμε. Και ΠΑΣΟΚ πρέπει να το λέμε, διότι εγώ δεν ξέρω κάποιον που έστω και μια φορά στη ζωή του έχει ψηφίσει ΠΑΣΟΚ και θέλει κάτι άλλο από το ΠΑΣΟΚ. Το σημαντικό είναι ότι το νιώθουμε ΠΑΣΟΚ και αυτό νομίζω ότι μετράει. Ωραία, τότε τι το ψηρίζετε λίγο παραπάνω. Άρα όλοι όσοι έχουν έρθει να ψηφίσουν και όσοι όλοι είναι σήμερα μαζί μας νιώθουν περηφάνεια για την διαδρομή και την πορεία του ΠΑΣΟΚ. Όμως θα πρέπει οι πολίτες, τα μέλη να αποφασίσουν. Είναι 100.000. Πόσα μέλη έχει το ΠΑΣΟΚ? Γιατί άκουσα, διάβασα ότι έχετε στόχο 100.000 να ψηφίσουν σε αυτές τις ισοκομματικές εκλογές. Πόσα μέλη έχει το ΠΑΣΟΚ καταγεγραμμένα? Κοιτάξτε, στις τελευταίες εκλογές είχαν ψηφίσει 270.000 πολίτες, περίπου το 80-85% ήταν εγγεγραμμένοι ως μέλη. Όμως υπάρχει μια διαδικασία τώρα που θα ψηφίσουν και θα γραφτούν και καινούργια μέλη. Άρα από τις 270.000 85% ήταν μέλη, δεν ήταν φίλοι πιο πολύ. Πώς? Δεν ήταν φίλοι πιο πολύ. Όχι. Κοιτάξτε, επιδιώκουμε να έχουμε πολλούς φίλους και να τους αυξήσουμε. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά οι φίλοι έχουν συνέδριο Νέα Δημοκρατία. Είναι σημαντικό να έχουμε και μέλη. Και ξέρετε, οι 270.000 που ήρθαν και ψήφισαν ήταν σε πολύ ακατάλληλες συνθήκες, κοινωνικά, υγειονομικά και πολιτικά. Παρ' όλα αυτά, έδωσαν νομίζω ένα σαφές μήνυμα και θέλουμε αυτό το μήνυμα να επιβεβαιωθεί και αυτή την Κυριακή με τη συμμετοχή των πολιτών. Κυρία Κατρίνη, ευχαριστούμε πολύ για τη συνομιλία που είχαμε. Καλή επιτυχία και θα τα ξαναπούμε.